Το κακό επαναλαμβάνεται στο νέο τμήμα του κάθε του οδικού άξονα Ηράκλειο Μεσαρά, λίγο πριν το τούνελ από Μαρμά. Εξαιτίας των σεισμικών δονήσεων υπήρξαν νέες ρογμές, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκαν μικρομετακινήσεις του επιχώματος, φαινόμενο το οποίο παρακολουθεί με ειδικά όργανα ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης. Η σεισμική δόνηση δημιούργησε κάποιες ρηγματώσεις κατά μήκος του επιχώματος, οι οποίες όμως δεν κυκλοφορούνται και εμείς ήδη τις έχουμε καλύψει με κονίμα, έτσι ώστε να μην μπορεί να μπει νερό μέσα από τις βροχές και να μην επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο το θέμα. Και αν λογαριάσει κανείς το συνδυασμό βροχοπτώσεων και σεισμικών δονήσεων, είναι ένας συνδυασμός που δεν είναι καλός. Με αυτό το σκεπτικό υπάρχει μια εγρήγορση. Οφείλω να πω ότι το θέμα αυτό το παρακολουθεί και το Υπουργείο. Τι να πω, να πω ότι ήμουν ανιώσι και μεγάλωσα και γέρασα. Αυτός ο δρόμος είναι το γεφύρι Τσάρτας. Αρχίζει ο δρόμος πριν από αρκετές δεκαετίες. Έφτασε να παραδοθεί η Μητελής και αυτή τη στιγμή ανακαλύπτουμε ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Απέτηση δικιά μας ήταν πάντα ότι αυτός ο δρόμος θα πρέπει πραγματικά να ολοκληρωθεί με αξιοπρέπεια. Οι επιχωματώσεις επιβαρύνθηκαν εξαιτίας της σεισμικής έξαρσης, ενώ ήδη συντάσσονται μελέτες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Η περιοχή αυτή είναι λίγο πριν τη σύραγγα του Απομαρμά, που έχουμε ένα πολύ ψηλό επίχωμα γύρω στα 35 μέτρα και μήκος περίπου πάνω από 200 μέτρα. Εκεί λοιπόν διαπιστώθηκε μια μικρομετακίνηση του επιχώματος που στα κατώτερα του στρώματα είναι της τάξης των 7 εκατοστών. Τοπικά ζητήματα μικρής κλίμακας μπορεί να υπάρξουν, αλλά δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που να μας ενισχύει εκτός από το συγκεκριμένο το οποίο το παρακολουθούμε. Πρόκειται μάλιστα για το ίδιο σημείο όπου είχε βρεθεί ο τηλεοπτικός φακός πριν 3 χρόνια, καταγράφοντας τις τεράστιες ρογμές, ενώ ακολούθησε εργολαβία για την αποκατάσταση του δρόμου. Εξαιτίας της γενικότερης αστάθειας των εδαφών, η ανησυχία είναι έκδηλη στην ευρύτερη περιοχή, ενώ την ίδια ώρα ο Δήμαρχος Φεστού τονίζει την ανάγκη να τρέξουν τα αναγκαία έργα στην περιοχή των Μυρών και από Αγία Βαρβάρα προς Ηράκλειο. Ο δρόμος, όπως έχει παραδοθεί, είναι αρκετά επικίνδυνος και ο Δήμος Φεστού έχει γύρω από τον κόσμο της γύρω στα 12 θανατηφόρα ατυχήματα. Στο καινούριο δρόμο και ο Δήμος Γόρτινας είναι πάνω από 15 με 16 θανατηφόρα ατυχήματα σε αυτό το δρόμο από τη μέρα παράδοση του έργου. Ζητάμε και έχουμε ζητήσει ότι πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις, να μπουν διαχωριστικές μπάρες στο καινούριο κομμάτι σε σημεία τα οποία αγροτικοί δρόμοι ή ιδιωτικές διαβάσεις παρεμβαίνουν και μπαίνουν μέσα στον επαρχιακό δρόμο. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα τμήματα του έργου, τα οποία εκκρεμούν, είναι η είσοδος της Αγίας Βαρβάρας, που και εκεί πρέπει να γίνουν σοβαρές επεμβάσεις για την πλήρη αποκατάσταση. Είναι η ολοκλήρωση του κόμβου του Πανασού, η κατασκευή ενός υλικού κόμβου στην περιοχή των Μυρών. Όλο αυτό το πακέτο των έργων, που είναι μια εργολαβία σκούπα, θα μαζέψει δηλαδή τις εκκρεμότητες, πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί μέσα με τέλος του 2022.